Γιατί το νερό γίνεται πάγος. Το νερό είναι υγρό, σωστά. Πίνουμε νερό, το χρησιμοποιούμε για να μαγειρέψουμε, πλενόμαστε με νερό. Οι θάλασσες, οι λίμνες και τα ποτάμια έχουν νερό, μέσα στο οποίο ζουν τα ψάρια και άλλοι υδρόβιοι οργανισμοί. Όμως, αν γεμίσουμε μια παγοθήκη με νερό και τη βάλουμε στην κατάψυξη, μετά από λίγη ώρα θα έχουμε στα χέρια μας όχι νερό, αλλά παγάκια. Γιατί λοιπόν το νερό γίνεται πάγος? Το νερό αποτελείται από δύο στοιχεία, υδρογόνο και οξυγόνο. Αυτό δεν αλλάζει. Πάντα υδρογόνο και οξυγόνο έχει το νερό. Και όταν είναι σε υγρή μορφή και όταν γίνεται πάγος, και όταν γίνεται υδρατμός. Αυτό που αλλάζει είναι η θερμοκρασία. Από τη θερμοκρασία εξαρτάται αν το νερό θα είναι στερεό, δηλαδή πάγος, υγρό, όπως το γνωρίζουμε, ή αέριο, όπως ο υδρατμός. Το νερό παγώνει σε θερμοκρασίες 0 βαθμών Κελσίου και μικρότερες. Όταν δηλαδή το νερό φτάσει στους 0 βαθμούς Κελσίου, τότε αρχίζει να γίνεται στερεό, να γίνεται πάγος. Αυτή είναι η θερμοκρασία πήξη του νερού. Αντίθετα, όταν το νερό ζεσταθεί πολύ και η θερμοκρασία του φτάσει τους 100 βαθμούς Κελσίου, τότε αρχίζει να βράζει. Από υγρό γίνεται αέριο, γίνεται υδρατμή. Γι' αυτό λέμε ότι οι 100 βαθμοί Κελσίου είναι η θερμοκρασία τήξης του νερού. Τώρα λοιπόν ξέρεις και γιατί το νερό παγώνει, αλλά και γιατί βράζει. Γράψου στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο.